Με χαρά καλωσορίζω σήμερα στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου την Υπουργό Δικαιοσύνης και Αστυνομίας της Ελβετίας, κύριε Κάριν Κέλε Σότερ, και τον Υφυπουργό Μετανάστευσης, κύριο Μάριο Κάτιγκερ. Η Ελβετία, μέρος του χώρου Σέγγεν, έχει σταθεί ουσιαστικά στο πλευρό της χώρας μας τα τελευταία χρόνια και συνεχίζει να παρέχει τη στήριξή της στα κράτη πρώτης γραμμής, όπως η Ελλάδα. Ευχαρίστησα την κυρία Υπουργό για τη συνεισφορά της Ελβετίας και σε οικονομική βοήθεια και σε ανάπτυξη προγραμμάτων και στην πρωτοβουλία με την κατάσταση ασυνόδευτων ανηλίκων και συζητήσαμε περαιτέρω παιδεία συνεργασίας. Παρουσιάσαμε στην κυρία Υπουργό τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι χώρες στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ζώνης Σέγγεν και τις εργόδεις προσπάθειες που καταβάλουν οι αρχές μας για αποτελεσματική προστασία των συνόρων και ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας σε όλον τον ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο. Σημείωσα μάλιστα ότι όπως μιλάμε για ένα κοινό χώρο ελεύθερης κυκλοφορίας μεταξύ των χωρών Σέγγεν, θα πρέπει ομοίως να δουλέψουμε στην κατεύθυνση της δημιουργίας ενός ενιαίου χώρου προστασίας και ασύλου στην Ευρώπη. Παρά τα βήματα προόδου στη χώρα μας, η κατάσταση παραμένει ασταθή στον ευρωπαϊκό περίγυρο και γι' αυτό απαιτούνται κοινές λύσεις για μια δίκαιη, βιώσιμη και ισόρροπη διαχείριση του μεταναστευτικού και με στοχευμένες δράσεις στο πεδίο που ονομάζουμε εξωτερική διάσταση, δηλαδή τις σχέσεις με τρίτες χώρες. Αναφορικά με το Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου, ενημέρωσα την κυρία Υπουργό για τις θέσεις μας, τις οποίες μοιραζόμαστε και με τα υπόλοιπα κράτη της ομάδας των Μεσογειακών χωρών MedVibe, καθιστώντας σαφή την ανάγκη για μια συμφωνία που θα διασφαλίζει υποχρεωτική και αποτελεσματική αλληλεγγύη και θα καθιστά την Ευρώπη πιο ανθεκτική, περιορίζοντας τις πιθανότητες μιας νέας μεταναστευτικής κρίσης. Η Ελβετική Αντιπροσωπεία θα έχει την ευκαιρία αμέσως μετά τη συνάντησή μας να επισκεφτεί τη Λέσβο και να δει από πρώτο χέρι τη βελτίωση των συνθηκών υποδοχής, αλλά και τη σαφή καλύτερη κατάσταση που βιώνουν σήμερα οι νησιώτες μας. Συμφωνήσαμε με την κυρία Υπουργό να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε στενά και σε διμερές επίπεδο, αλλά και τη δημιουργία καλύτερων συνθηκών για τη διαχείριση του μεταναστευτικού σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επίσκεψή σας. First of all, I would like to thank the Minister for Migration, Notis Mitaraki, for his warm welcome and his reception here in Athens. It is very important, you know, for Switzerland also, as a member of the Schengen area, to get a picture in the field of the external border, so to speak, and also to get a personal picture of the work that is done in Greece, which we highly appreciate. We know that the situation around the whole migration complex has improved seriously in the last months, and Switzerland was happy to contribute also to this improvement. As you might know, we have taken over quite a good number of minors, of young people that are migrating, but they have no parents, they have no accompanying of adult people, and so we have taken over them to Switzerland, and we also try to support with different projects the Greek government and especially the Ministry on Migration and Asylum with accommodation and other projects. Now, we know that we face several challenges together. Switzerland is also part of Europe, but in the middle of Europe, and it is very important also for us to understand the challenges that are faced by countries that have sea borders. The sea border is a bit exotic for Switzerland, of course, but it is very important for us to understand that. We also exchanged on the Pact on Migration and Asylum of the European Union, which hasn't progressed so far, which we, of course, both regret. We feel that we should maybe have a common understanding of a common migration policy in Europe to progress, because otherwise we cannot have any solutions to the migration problem.
We notice that Greece, as a Mediterranean country, of course, focuses very much on the solidarity mechanism. We notice that. We have an understanding, of course, for that. But on the other hand, we feel that we should maybe, Switzerland is a country that thinks that we should move forward with the points, with the issues that could get a majority within the European Union and the Schengen area, which is border control, common return policy, asylum procedures on the borders of Europe, which maybe could be a track that we could move forward on. Well, altogether, I would like to thank again the Ministry of Asylum and Migration here and the Greek government for the fruitful cooperation we have between Switzerland and Greece, and we feel it is very important that we go on that and have a regular exchange. Maybe also in Switzerland. It would be a pleasure to have you also in Switzerland, Minister. Thank you.